Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που βάζουμε τέτοιο θέμα. Δεν έχουμε ξαναψηφίσει ζήτημα επικύρωσης των πρακτικών. Χρειάζεται να δείτε το θέμα με την εταιρεία που κρατάει τα πρακτικά. Ενδεικτικά, οι σύντροφοί μας κάθισαν και είδαν την αντιστήγηση της πραγματικής συζήτησης με αυτό που αποτυπώθηκε στα πρακτικά. Στην κυριολεξία μιλάμε για άλλα ντάλα. Δηλαδή, μιλάμε για αλλίωση πρακτικών, απώλεια ολόκληρων τοποθετήσεων που δεν έχουν καταγραφεί, τοποθετήσεις που έχουν μπει στη θέση περιφερειακών συμβούλων άλλων παρατάξεων. Έχουμε ένα ολόκληρο χαρτί από τα πρακτικά της 7ης συνεδρίασης. Έχουμε ολόκληρα στοιχεία από τα πρακτικά της 7ης συνεδρίασης, της 8ης συνεδρίας και της 12ης συνεδρίασης. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη σελίδα 51 της 7ης συνεδρίασης καταγράφεται να μιλάω προεδρεύων, ενώ η τοποθέτηση είναι του κύριου Πρωτούλη. Του κυρίου Πρωτούλη, η δικιά μου. Μάλιστα. Στα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης, στη σελίδα 15, ομιλία του κύριου Μπενετάτου, εντός μικροφόνου, δεν έχει καταγραφεί καθόλου. Τοποθέτηση του κύριου Σιώρα, δεν έχει καταγραφεί το όνομά του. Επίσης, τοποθέτηση του κύριου Σιώρα, χωρίς να έχει καταγραφεί στο πρακτικό το όνομά του και το μεγαλύτερο μέρος της τοποθέτησής του. Επίσης, του κύριου Σιώρα, χωρίς να έχει καταγραφεί το όνομά του σε κανένα από τα επιμέρους σημεία. Στη σελίδα 103, τοποθέτηση του κύριου Πρωτούλη λείπει. Αντίστοιχα, στις σελίδες 104-105. Στη σελίδα 217, 224, 225, 246, 300 τοποθετήσεις του κύριου Πρωτούλη λείπουν εντελώς. Στη 12η συνεδρίας. Δεν έχει καταγραφεί στα πρακτικά η τοποθέτηση της κυρίας Χρονοπούλου. Μιλάμε για τοποθετήσεις από μικροφόνου, Όπως επίσης δεν έχει καταγραφεί η τοποθέτηση της κυρίας Αυγερινού. Υπάρχουν πολλά άλλα ενδεικτικά. Το καταλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να επικυρώσουμε εμείς τέτοιου είδους πρακτικά. Δεν είναι πρακτικά.